Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε... Είχαμε δείξει το εργαστήριο 6 τελευταία φορά. Λοιπόν, οπότε θα πάμε να δούμε λίγο από το 7. Το 7 τώρα, η πρώτη άσκηση του βασίζεται σε μία προηγούμενη που είχαμε κάνει, νομίζω. Ωστόσο, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την τελευταία, την σε 2. Θεωρώ ότι είναι λίγο πιο δύσκολη και ας δούμε πρώτα λοιπόν τη σε 2 και στη συνέχεια αν έχουμε χρόνο βλέπουμε και λίγο από την σε 1. Λοιπόν, η σε 2 λοιπόν μας λέει ότι θα πρέπει να κάνουμε μία μελέτη κόστους χωρητικότητας. Έχουμε δεξαμενές 2 τύπων, είτε σφαιρικές είτε κυβικές. Μας δίνεται το κόστος του χάλβα. Μας δίνονται διάφορες ακτίνες από 1 μέτρο έως 20 μέτρα και για τις δύο αυτές δεξαμενές. Και εμείς τώρα θα πρέπει να υπολογίσουμε επιφάνεια, δηλαδή χωρητικότητα, κόστος και χωρητικότητα δια κόστος, που είναι ο συντελεστής, ας πούμε, που μας ενδιαφέρει όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο συντελεστής, τόσο πιο προσιτό είναι για την εταιρεία για να κατασκευάσει τη δεξαμενή. Επομένως, θα πρέπει να κάνουμε 2 υλοποιήσεις. Η μία θα είναι σειριακή χωρίς το OpenMPI και η άλλη θα είναι παράλληλη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο να συνδεθώ. Δεν είμαι στο Πλειάδες. Όχι, είμαι στο Πλειάδες. Οκ. Okay. Να βγω λίγο από εδώ. Λοιπόν, υπενθυμίζω, ξεκινάμε το πρόγραμμά μας με την stdio.h. Θα ξεκινήσω να κάνω την παράλληλη. Θα μπορούμε να κάνουμε και τη σειριακή αργότερα για να κάνουμε σύγκριση. Οπότε θα χρησιμοποιήσω το OpenMPI. Οπότε θα βάλω και το header του MPI. Δεν θα χρειαστούμε παραμέτρους, ωστόσο ας βάλω για να έχουμε πλήρη εικόνα
Ωραία. Και ξεκινάμε το MPI. Η άσκηση δεν μας λέει κάτι για έλεγχο αρχικοποίησης. Θα τα αποφύγω για να κάνουμε πιο γρήγορα να προχωρήσουμε. Λοιπόν, δημιουργώ μια μεταβλητή τύπου int για να πάρω το rank στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. MPI.com. Πρώτη παράμετρος είναι ο communicator. Και δεύτερη παράμετρο, με τελεστή εκχώρησης, βάζουμε τη μεταβλητή που θέλουμε να επιστραφεί το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αντίστοιχα, για να βρούμε και το συνολικό μέγεθος, βάζουμε το size, word size, καλούμε την mpi.com world, size, με πρώτη παράμετρο τη σταθερά του communicator και δεύτερη παράμετρο πάλι τη μεταβλητή που αποθηκεύουμε, record size. Οπότε μπορούμε να βάλουμε μία συνθήκη. Αν το word size, για παράδειγμα, είναι μεγαλύτερο, αν είναι μικρότερο του 2. Και να τυπώνουμε ένα μήνυμα τύπου βάλουμε αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε abort για να τερματιστεί σωστά το MPI. Πάλι πρώτη παράμετρος ο communicator και δεύτερη παράμετρος η μεταβλητή, το return, η τιμή που κάνουμε return, θα βάλω για παράδειγμα 1. Μαρία, αν θες, καλύτερα στείλ μου ένα mail και θα το δω μετά το μάθημα. Λοιπόν, μέχρι αυτή εδώ πέρα την σειρά, έχουμε κάνει αρχικοποίηση του MPI. Έχουμε βρει το μέγεθος, το σύνολο των ranks και το τρέχον rank. Και κάνουμε και έναν έλεγχο για να δούμε εάν το μέγεθος των ranks είναι μεγαλύτερο από 2. Τώρα λοιπόν θα μπορούμε να το κάνουμε με πολλούς τρόπους, ωστόσο λέω να κάνω τον τρόπο με send και receive. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε χρήση του chunk size όπως είδαμε και στο προηγούμενο εργαστήριο, όπου ουσιαστικά για να επιταχύνουμε αυτούς τους υπολογισμούς θα πρέπει το κάθε rank να δέχεται, να εκτελεί μάλλον υπολογισμούς με βάση ένα chunk, ένα κομμάτι από τον αρχικό πίνακα. Αυτό λοιπόν το μέγεθος που αντιστοιχεί σε κάθε rank θα το υπολογίσουμε κάνοντας διαίρεση
ας ονομάσουμε τον πίνακά μας τον αρχικό, ας πούμε, vector, και ας βάλουμε το μέγεθος του vector size. Θα το βάλω 10 για αρχή για να μπορούμε να επαληθεύουμε και στη συνέχεια θα το αλλάξουμε σε 20.000. Γιατί θέλουμε τιμές από 0, από 1 έως 20. Ωστόσο, έχουμε ακρίβεια χιλιοστού, που σημαίνει ότι θα μετατραπούν σε χιλιοστά. Το chunk size, όπως θα δείξω και πιο μετά, θα χωρίζει το πόσους υπολογισμούς θα πρέπει να κάνει το κάθε rank με βάση τον αρχικό πίνακα. Δηλαδή, ουσιαστικά, εάν έχουμε έναν πίνακα με μέγεθος 10 και έχουμε δύο ranks, θα πρέπει, το chunk size θα είναι ίσο με 5 και το πρώτο rank θα κάνει υπολογισμό από το 0 έως το 5, το 1 έως το 5, και το άλλο θα κάνει από το 5 έως το 10. Δηλαδή, ουσιαστικά, χωρίζουμε τον αρχικό πίνακα σε ίσα μέρη. Καθένα από αυτά θα αντιστοιχεί στους υπολογισμούς που θα κάνει το κάθε rank. Επομένως, βάζω εγώ το vector size 10, για παράδειγμα. Κάνω και τον πίνακα vector που είναι ακέραιος, γιατί έχουμε νούμερα, ακέραια νούμερα. Και τον βάζω μέγεθος όσο είναι το size μας. Λοιπόν, τώρα λοιπόν για να υπολογίσουμε, όπως είπα και πριν, το μέγεθος, το κομμάτι δηλαδή που αντιστοιχεί σε κάθε rank, θα πρέπει να κάνουμε μία διαίρεση, το vector size, το μέγεθος δηλαδή του αρχικού πίνακα, προς το μέγεθος, προς τον αριθμό των ranks που έχουμε. Size. Λοιπόν, σε αυτή εδώ την περίπτωση, όπως είπαμε, υποθέτουμε ότι αν για παράδειγμα έχουμε 5 ranks, θα κάνουμε διαίρεση το 10 δια 5 και θα έχουμε ένα chunk size ίσο με 2. Εμείς, επειδή θα χρησιμοποιήσουμε το 0, το πρώτο rank, σαν root, και ουσιαστικά δεν θα κάνει κάποιο υπολογισμό, θα το αφαιρέσουμε από το σύνολο των ranks που θα κάνουν επεξεργασία. Επομένως, θα έχουμε το 0 rank μόνο για να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα από τα υπόλοιπα ranks. Επομένως, θα το αφαιρέσω, καθώς αυτό δεν θα κάνει κανέναν υπολογισμό. Νομίζω εδώ. Χρειάζονται και αυτά. Λοιπόν. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε ελέγχοντας σε ποιο rank βρισκόμαστε κάθε φορά. Και αν βρισκόμαστε στο 0, δηλαδή σε αυτό που θέλουμε ως root, μπορούμε μέσα σε αυτό να κατασκευάσουμε τον πίνακα με τα δεδομένα μας. Εμείς θέλουμε ακρίβεια χιλιοστού, έχουμε ακτίνα από 1 έως 20 μέτρα, που αντιστοιχεί, όπως μας λέει και στις οδηγίες, με μέγεθος 20.000, γιατί έχουμε βήμα 0,001. Άρα θα ξεκινήσουμε από το 1 και θα φτάνουμε το 20. Το 20.000. Ας βάλω και το I, J σαν μετρικές για τις if που θα χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. Και ξεκινάμε από i ίσον με 1
έως i μικρότερο. Ας το βάλουμε 0 έως i μικρότερο του 20.000. Ή μάλλον του vector size. Μέσα εδώ λοιπόν θα κάνουμε αρχικοποίηση του αρχικού πίνακα. Και σε κάθε θέση του θα βάζουμε τον αριθμό της επανάληψης. Δηλαδή, στη θέση 1 θα μπει το νούμερο 1, στη θέση 2 το 2 και ούτω καθεξής. Για λόγους debugging, πιο εύκολο debugging, θα βάλω καλύτερα 1 και στη συνέχεια θα το αλλάξουμε. Δηλαδή, σε όλες τις θέσεις του πίνακα μπαίνει ο αριθμός 1. Τώρα λοιπόν φτάνει η στιγμή που πρέπει να στείλουμε από το 0 rank στα υπόλοιπα τον πίνακα με το αντίστοιχο chunk size. Οπότε θα ξεκινήσω ξανά μια for από 0 έως αυτή τη φορά το word size, τον αριθμό των ranks. Επειδή όμως εμείς είμαστε στο 0 και θέλουμε να στείλουμε σε άλλα, είτε θα αφαιρέσουμε από τα ranks τα υπόλοιπα όπως είδαμε και πριν το 1, δηλαδή θα αφαιρέσουμε από το word size το 1, είτε θα ξεκινήσουμε από το 1, καθώς το 0 rank είναι αυτό που είμαστε τώρα και δεν θα κάνει υπολογισμό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το loop θα κάνουμε αρχικά ένα νέο πίνακα. Θα το πούμε send. Ας το γράψω έτσι. Send. Θα έχει μέγεθος αυτός ο πίνακας το chunk size, δηλαδή κάθε φορά θα έχει το συγκεκριμένο κομμάτι του πίνακα που αντιστοιχεί στο κάθε rank και μέσα εδώ θα αντιγράψουμε κάθε φορά τις τιμές που αντιστοιχούν σε κάθε περιοχή του πίνακα με βάση το αντίστοιχο chunk size. Δηλαδή ουσιαστικά τώρα εμείς για κάθε rank θα κάνουμε επαναλήψεις όσες είναι ίσες με το chunk size και μέσα σε αυτό θα δημιουργούμε το array που θέλουμε να στείλουμε στο αντίστοιχο rank, με βάση ένα index, ένα δηλαδή δείκτη για το ποιο σημείο βρισκόμαστε στο αρχικό vector. Οπότε θα βάλω το index τη μεταβλητή πάνω, θα την αρχικοποιήσω με 0 και μέσα λοιπόν στο array που θα στέλνουμε στο κάθε rank, θα βάζω στη θέση j η οποία θα είναι από 0 έως το chunk size, τη τιμή που έχει ο αρχικός πίνακας vector στην θέση index. Η θέση αυτή index δεν αλλάζει, θα την αλλάζουμε εμείς χειροκίνητα, δηλαδή θα προσθέτουμε ένα κάθε φορά. Λοιπόν, θα το ξαναπώ μία αυτό, ίσως είναι το πιο πολύπλοκο σε αυτή την άσκηση.
Είναι ο παρόμοιος ο τρόπος με αυτό που κάναμε την τελευταία φορά. Ουσιαστικά, έχουμε τον αρχικό πίνακα vector και θέλουμε να τον χωρίσουμε σε ίσα τμήματα, σταθερά τμήματα που ορίζονται από τη μεταβλητή chunk size. Επομένως, διαιρούμε το μέγεθος του πίνακα με τον αριθμό των ranks που θα κάνουν επεξεργασία. Έχουμε μέγεθος 10, έχουμε π.χ. 3 ranks. Από τα 3 αυτά, τα 2 μόνο θα κάνουν επεξεργασία στην περίπτωσή μας. Επομένως, το chunk size θα είναι 5, για παράδειγμα. Οπότε, για κάθε rank που έχουμε, δηλαδή από 1 έως 2, θα εκτελεστεί 2 φορές αυτό, θα δημιουργούμε ένα array, το οποίο θα στέλνουμε στο κάθε rank, και το array θα φτιάχνει τον πίνακα, θα αρχικοποιεί μάλλον τον πίνακα array to send, που έχουμε εδώ πέρα, από 0 έως 5, που είναι το chunk size, και κάθε φορά θα βάζει τα περιεχόμενα που αντιστοιχούν στο chunk size με βάση το index του vector. Δηλαδή, ουσιαστικά, θα ξεκινήσει από το 0, θα πάει ως το 5, και μετά το index θα πάει 6. Αυτό όμως θα γίνει 0, διότι περάσαμε το τερματίστηκε η προηγούμενη for, και κατά την εκτέλεση τώρα θα πάρει 6, 7, 8, 9, 10. Δηλαδή θα πάρει ακριβώς τις επόμενες φορές. Οπότε δεν θα στείλουμε πάλι τα ίδια δεδομένα, θα στείλουμε αυτά που έπονται μετά από την προηγούμενη αποστολή. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιώ το index σαν ξεχωριστό δείκτη και τον ορίζω εκτός της for για να μην μηδενίζεται. Ο σκοπός μας δηλαδή είναι να στέλνουμε, να φτιάχνουμε αυτόν τον πίνακα με βάση τα ranks, το σύνολο των ranks που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή ουσιαστικά αρχικοποιούμε τον πίνακα κόβοντας τον αρχικό πίνακα σε κομμάτια. Τώρα δεν ξέρω πώς να σας το πω πιο απλά. Ίσως αν είχαμε κάποιο τρόπο να δείξω με γραφικό. Λοιπόν, όσοι δεν το καταλάβατε, ξαναγράψτε και θα το ξαναπώ. Λοιπόν, συνεχίζω. Σε αυτό εδώ το σημείο, λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει τον πίνακα προς αποστολή και μένει να κάνουμε send στα ranks που θα επεξεργαστούν. Χρησιμοποιούμε την MPI send. Βάζουμε παράμετρο το πίνακά μας, array to send. Βάζουμε το μέγεθος που είναι chunk size κάθε φορά. Βάζουμε τον τύπο ο οποίος είναι ακέραιος σε πρώτη φάση. Βάζουμε το rank, τα ranks τα οποία θέλουμε να στείλουμε. Εδώ βλέπετε ότι ξεκινάω από το 1 και φτάνω στο σύνολο των ranks, στο μέγεθος. Οπότε θα βάλω απλά i για να αλλάζει κάθε φορά στο loop. Tag, το οποίο δεν το χρειαζόμαστε, θα το βάλω 0. Και το communicator που είναι σταθερά mpi.com.hold. Okay. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση τώρα εμείς στέλνουμε στα επιμέρους ranks που θα επεξεργαστούν το τμήμα του πίνακα το οποίο θέλουμε να κάνουμε υπολογισμούς. Οπότε, θα βάλω εδώ πέρα, το κάνουμε έτσι, θα βάλω εδώ μία else if, η οποία θα ελέγχει τώρα εάν το rank μας είναι μεγαλύτερο από το 1. Από το 0 μάλλον.
Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση τώρα βρισκόμαστε σε ένα rank το οποίο θα επεξεργαστεί τον πίνακα που δέχεται από το rank 0. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έναν προσωρινό πίνακα μέσα στο rank. Θα το βάλω για παράδειγμα int in. Και θα κάνω όχι word size, θα είναι chunk size. Και θα κάνω receive στην αρχή αυτά που θα παίρνουμε από το 0. Λοιπόν, νομίζω ότι κοιτάω λίγο το πάνω. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία διόρθωση, καθώς όλα αυτά πρέπει να βρίσκονται μέσα στο rank 0. Θα βάλω λίγο πιο μέσα για να φαίνονται πιο καλά. Okay. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο στα υπόλοιπα ranks. Έχουμε λοιπόν ένα προσωρινό πίνακα που έχει μέγεθος chunk size και κάνουμε receive. Και αυτά που παίρνουμε τα αποθηκεύουμε στον in. Έχουν μέγεθος chunk size και τύπο πάλι MPI int, ακέραιο. Τα παίρνουμε όλα από το 0, επομένως θα είναι 0. Το tag θα είναι και αυτό 0. Okay. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχουμε κάνει receive και έχουμε αποθηκεύσει τις τιμές που παίρνουμε από το 0 στον πίνακα in. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε τους υπολογισμούς. Οπότε ξεκινάμε με μία for. Νομίζω το i το έχουμε ορίσει εκτός, οπότε ξεκινά από 0 έως το chunk size. Λοιπόν, το κάθε rank, ξαναλέω, επεξεργάζεται πίνακες μεγέθους chunk size. Λοιπόν, και μέσα εδώ τώρα μπορούμε να κάνουμε τους υπολογισμούς για το κάθε για την κάθε δεξαμενή. Μπορούμε να δούμε, ας πούμε, θα ορίσω το α ως ακτίνα, οπότε θα πω κάθε φορά ότι το α είναι ίσο με το in i και μπορούμε να φτιάξουμε έναν πίνακα, για παράδειγμα, area, το εμβαδό, το οποίο στη θέση i θα ισούται με α επί α, που είναι το εμβαδό του κύβου. Επειδή όμως έχει και σφαιρικές δεξαμενές, ας το βάλω αυτό κάπα area, δηλαδή το εμβαδό του κύβου,
και θα βάλω S area, το εμβαδό της σφαίρας. Ωραία. Ας κάνουμε λοιπόν όλους τους υπολογισμούς εδώ αρχικά και να δούμε και τι άλλο χρειαζόμαστε για να ορίσουμε σαν μεταβλητές. Οπότε θα βάλω κάπα area, το εμβαδό του κύβου, θέλουμε τον όγκο του κύβου, κάπα volume θα το βάλω, όγκος. Ναι, παιδιά, αν έχουμε χρόνο θα το τρέξουμε, ναι. Το αλφα, ναι, σωστά, θα το δηλώσω, int ακέραιος. Οπότε, το εμβαδό του κύβου είναι αλφα επί αλφα, ο όγκος του κύβου είναι αλφα στην τρίτη. Μάλλον δείγμα αλφα επί αλφα επί αλφα. Θα γράφω έτσι τώρα για να μην χρησιμοποιήσουμε άλλες βιβλιοθήκες. Έχουμε το εμβαδό της σφαίρας, S area, το βάζω I και μέσα είναι 4π επί α στο τετράγωνο, οπότε θα δηλώσουμε το π κάπου εδώ πάνω, μάλλον θα δηλώσουμε πιο πάνω, σαν μας λέει είναι 3, 14, 15. Ωραία. Οπότε έχουμε 4 επί π επί το α στο τετράγωνο. Νομίζω το έχω σωστά. 4π α στο τετράγωνο. Οκ. Και το όγκος του κύβου της σφαίρας είναι S volume I. Είναι το ίδιο δια 3. 4 επί επί α επί α και όλο δια 3. Ναι. Ωραία. Δεν έχουμε δηλώσει όμως αυτούς τους πίνακες πιο πάνω. Ούτε το α το είχαμε. Θα βάλουμε σε αυτό το σημείο τη δήλωση. Θα δημιουργήσω K area με μέγεθος όσο είναι το chunk size. Όλα αυτά τώρα τα βάζω double. Ίσως δεν χρειάζεται, δηλαδή το α στο τετράγωνο, volume στην τρίτη κτλ. Ίσως μόνο στο τελευταίο χρειάζεται επειδή έχουμε διαίρεση. Ας το βάλω double και βλέπουμε. Λοιπόν, έχουμε και area και volume. Και S area και S volume. Οπότε, έχουμε κάνει τους υπολογισμούς και πλέον πρέπει να στείλουμε πίσω από το κάθε rank και τους 4 αυτούς πίνακες. Δεν θα υπολογίσω και το κόστος εδώ, νομίζω ότι είναι απλά ένας πολλαπλασιασμός. Το κομμάτι που είναι χρονοβόρο ουσιαστικά είναι αυτό. Εντάξει, θα μπορούσαμε να κάνουμε και το υπολογισμό του κόστους εδώ. Ωστόσο, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε και στο rank 0. Οπότε, για να μην το περιπλέξουμε κι άλλο, κάνω send τον πίνακα αρχικά K area.
Έχει μέγεθος chunk size. Το έχω βάλει double τώρα. Με... στο ranking 10. Ας βάλουμε και ένα διαφορετικό tag για το καθένα από αυτά. Ας βάλουμε ένα. Για το πρώτο, 2, 3 και αντίστοιχα 4. Το αντιγράφω. Και βάζω παράδειγμα για το δεύτερο 2, για το τρίτο 3 και 4. Ωραία. Θα το δούμε και μετά αν, είναι, αν τρέχει σωστά αυτό. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει από αυτά που πρέπει να γίνονται στο κάθε rank. Πριν κάνω το return, μην ξεχάσω να βάλω το finalize. Για να κλείσει σωστά το MPI. Και τώρα θα πρέπει να επανέλθουμε στο 0 rank, εδώ, όπου θα κάνουμε receive τους πίνακες από τα rank που υπολογίζουν. Οπότε, ας ξεκινήσω πάλι με μία for. I ίσον 1, το 0 δεν κάνει κάτι, είμαστε ήδη στο 0. Λοιπόν, μέσα σε αυτό λοιπόν το loop για κάθε rank που κάνουμε το for και για κάθε rank θα κάνουμε receive τις τιμές που έχει υπολογίσει το κάθε rank. Επομένως θα κάνουμε πρώτα receive. Πρέπει να φτιάξουμε και τους αντίστοιχους πίνακες. Θα τους φτιάξω πιο πάνω. Ας πούμε έναν πίνακα. Ας τους ονομάσουμε temp, temp ή TMP, τέλος πάντων, K area. Θα έχει μέγεθος chunk. Λοιπόν, και η volume. Και S area. Ωραία, και ακολουθούμε 4 receive. Στον TMP K area. Παίρνουμε αυτή τη φορά από τα υπόλοιπα ranks, θα βάλω I, και έχουμε tag 1 για το K area. Λοιπόν,
Έχουμε area volume. Area volume. Ωραία, σε αυτό το σημείο τώρα έχουμε κάνει receive σε κάθε προσωρινό πίνακα τις τιμές που έχει υπολογίσει το κάθε rank. Και θα πρέπει να συνθέσουμε τον αρχικό πίνακα, ας το πούμε έτσι, τους αρχικούς πίνακες. Επομένως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε και 4 αρχικούς πίνακες και να βάλουμε τους επιμέρους μικρούς προσωρινούς πίνακες μέσα στους μεγάλους. Επομένως, πριν καν μπούμε στη for, θα φτιάξω τους μεγάλους πίνακες. Ας βάλουμε και η area τώρα σύνολο και θα το βάλουμε με μέγεθος vector size. Θα είναι όσο και ο αρχικός vector. Θα έχουμε πάλι το K area, K volume, S area και S volume. Λοιπόν, και μέσα εδώ στο loop μας θα πρέπει να κάνουμε άλλη μια for η οποία θα ξεκινάει από το 0 και θα σταματάει στο chunk size. Η οποία θα κάνει το ανάποδο από ό,τι κάναμε πάνω. Λοιπόν, μέσα δηλαδή σε αυτή, βλέπετε ότι εδώ φτιάξαμε τον προσωρινό πίνακα από κομμάτια του αρχικού πίνακα. Τώρα θα φτιάξουμε τον αρχικό πίνακα, δηλαδή τον K area που έχουμε δηλώσει εδώ έξω. Με βάση ένα index πάλι που θα κάνουμε, δηλαδή όπως κάναμε το πάνω το index, ας το δηλώσουμε και εδώ ίσο 0 και με βάση αυτό το index θα αποθηκεύουμε σε κάθε θέση τις τιμές του προσωρινού πίνακα που αντιστοιχούν στη θέση αυτή. Και εδώ θα βάλουμε J. Αντίστοιχα λοιπόν, νομίζω ότι το γράψω σωστά, θα βάλω και για, και για τους υπόλοιπους 4 πίνακες. Λοιπόν, S area, S volume, K area, K volume. Παιδιά, αν έχω κάποιο λάθος, δείτε το κι εσείς, νομίζω ότι τα έχω περάσει σωστά. Και μετά από κάθε loop θα πρέπει να αυξάνουμε και την θέση του index κατά 1 και να μην τα βάλουμε όλα στο 0. Οπότε τώρα για να επαληθεύσουμε, ας πούμε, αν τρέχει σωστά, μπορούμε στο rank 0 να κάνουμε και ένα print τον πίνακα K area. Το vector size. Print. Ας βάλω double float
new line και λοιπόν, να βάλω και εδώ το i. Επομένως, έχουμε 10 vector size, θα το τρέξω με 3 ranks. Αν κάνω compile. Λοιπόν, έχουμε αρκετά errors. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Λοιπόν, αρχικά μας βγάζει undefined to word rank. Μάλλον δεν έχω βάλει ερωτηματικό. Κάπου. Εδώ δεν έχω βάλει. Οκ. Okay. Λοιπόν, στη συνέχεια μας βγάζει, πάλι δεν έχω κάπου βάλει ερωτηματικό, στο abort. Ναι, εδώ. Λοιπόν, εδώ μας βγάζει ότι έχουμε λίγες παραμέτρους στο MPI receive. Ναι, νομίζω το MPI receive παίρνει και ένα status, αν δεν κάνω λάθος, που δεν το έχουμε βγάλει. Επομένως, όπου έχει MPI receive, παράδειγμα, εδώ έχουμε 4 receive. Θα το αγνοήσω το status και θα βάλω MPI status ignore, δεν το χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως. Το ίδιο και για το κάτω. Okay, και νομίζω έχουμε και άλλη μια receive εδώ. Okay, και έμεινε ένα error στο οποίο είναι στο print που κάνουμε το area. Ναι, το printf μάλλον. Λοιπόν, το τρέχουμε, πάμε με 3 ranks. Τα 2 θα δουλεύουν για τον υπολογισμό. Νι 3 και σε 2. Οκ, μάλλον άργησε. Πάμε να δούμε ξανά. Λοιπόν, ξεκινάμε από το 1 και στέλνουμε στα υπόλοιπα. Okay. Ναι, εδώ έχω βάλει σωστό tag.
Λοιπόν, οκ. Okay. Οπότε βλέπουμε για το area το 0 λογικό. Έχουμε 1 επί 1, 1, 2 επί 2, 4, 9, 16, 25, 36, 49 κτλ. Οκ, okay, φαίνεται σωστό. Πάμε να τυπώσουμε και τα άλλα. Για να δούμε λίγο και το volume. Και 2 στην τρίτη 8, 3 στην τρίτη 27 και ούτω καθεξής. Οπότε, θεωρώ ότι έχουμε σωστά αποτελέσματα στον κάθε πίνακα και θα πρέπει να κάνουμε τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ένα αρχείο στο οποίο θα τυπώνεται τα στοιχεία αυτά κατά σειρά. Επομένως, θα σβήσω, μάλλον θα αφήσω αυτή τη for, αλλά θα σβήσω το μέσα. Εδώ θα κάνουμε χρήση της file printf, αντί για την printf για να βλέπουμε εμείς. Το index, πριν την επανάληψη, εννοείς αυτή εδώ, το έχω κάνει εκτός της for. Απλά θα πρέπει να αρχικοποιείτε το index εκτός της for για να μην μηδενίζεται κάθε φορά. Δηλαδή ο σκοπός είναι το index να μένει, να συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ το chunk, ενώ το ο μετρητής του loop να έχει από 0 έως chunk size, ώστε να συνθέσετε τον αρχικό πίνακα ξανά. Οπότε χειρίζεστε μόνοι σας το index, το ορίζετε εκτός και το αυξάνετε μέσα στην for. Κύριε, να σου κάτι. Ναι, πες. Γιατί βάζουμε 4 receive? Επειδή στο κάθε rank εγώ υπολογίζω και το εμβαδό και τον όγκο του κύβου και το εμβαδό της σφαίρας και τον όγκο της σφαίρας. Δηλαδή θέλουμε ουσιαστικά 4 υπολογισμούς που πρέπει να κάνουμε στο κάθε rank. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή κάνουμε παραλληλοποίηση των υπολογισμών ώστε να πέφτει σε κάθε rank το ίδιο κομμάτι εργασίας, ας το πω έτσι. Θα μπορούσαμε βέβαια να είχαμε ακόμα ένα το κόστος, ίσως, για να υπολογίζουμε και έναν πολλαπλασιασμό ακόμη με το cost. Θα το κάνω βέβαια εδώ πέρα. Όσοι θέλετε μπορείτε να το κάνετε και μέσα στο rank, αν και δεν νομίζω ότι έχει πολύ νόημα. Ένας πολλαπλασιασμός είναι. Θα βάλω λοιπόν εδώ fopen, θα ανοίξω λοιπόν ένα αρχείο. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε include την stdlib, αν δεν κάνω λάθος. Θα τη βάλω και ας μην χρειάζεται. Επίσης πρέπει να έχουμε και έναν handler, ένα pointer, file pointer, μια διεύθυνση μνήμης που θα χρησιμοποιούμε για να γράφουμε στο αρχείο. Επομένως, αν δεν έχετε ξανακάνει, δείτε το και λίγο στο ίντερνετ. Βάζουμε τη σταθερά file που δηλώνει τύπου ότι έχουμε μνήμη handler για αρχεία και ορίζω έναν file pointer, ο οποίος ισούται με το result, με αυτό που μας επιστρέφει η fopen. Η fopen είναι η αντίστοιχη file open, μας επιτρέπει να ανοίξουμε ένα αρχείο. Θα βάλω εγώ το results.txt, το όνομα του αρχείου, σαν πρώτη παράμετρο. Και δεύτερη παράμετρο, το mode, το οποίο θέλουμε να γίνει το open. Μπορούμε να το ανοίξουμε, για παράδειγμα, μας ενδιαφέρει κυρίως το write. Έχει πολλά modes, έχει το read, έχει το append, το alpha, το write και συγκεκριμένα το write syn. Νομίζω ότι γράφουν πάνω από το αρχείο συνέχεια. Όσες φορές τρέχει δηλαδή, ξαναγράφουν τα περιεχόμενά τους με νέα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μπω σε πιο λεπτομέρεια σε σχέση με αυτό. Βάζω το write σαν mode. Και τώρα, μέσα σε αυτή εδώ τη λούπα,
θα τυπώνω κάθε φορά με την file printf τώρα. Θέλει ακόμη μία παράμετρο στην αρχή που είναι το file pointer, δηλαδή πού θα γράψεις, σε ποιο αρχείο. Και μετά, κλασικά όπως η printf, βάζουμε πρώτα την ακτίνα που είναι ακέραιος. Στη συνέχεια βάζουμε float. Θέλουμε και το κόστος. Μάλλον θέλουμε δύο float, το κόστος και το κόστος διά τη χωρητικότητα. Χωρητικότητα διά κόστος. Άρα νομίζω αυτά είναι αρκετά. Θα τυπώσω αρχικά για τον κύβο. Βάζω πρώτα το I, στη συνέχεια βάζω το K area με βάση το index που είμαστε. Στη συνέχεια βάζω το S, όχι, το K volume. Μετά βάζω, να δω, έχουμε ακτίνα, έχουμε βαδό, χωρητικότητα, θέλουμε κόστος και χωρητικότητα δια κόστος. Λοιπόν, το κόστος θα πρέπει τώρα να το υπολογίσουμε. Θα ορίσω εδώ μια double cost, μέσα στην οποία θα βάλουμε την key area και θα την πολλαπλασιάζουμε επί... πόσο είναι το κόστος, 0,1. Ναι, είναι 0,1 ευρώ ανά σαντιμέτρη στο τετράγωνο. Εμείς όμως έχουμε χιλιοστά. Νομίζω ότι αντιστοιχεί σε 100. Είναι 10 επί στο τετράγωνο, γίνεται 100, άρα διαιρούμε. Πολλαπλασιάζουμε επί 0,1 και διαιρούμε δια 100 για να έρθει δια 100. Οπότε βάζουμε και το κόστος εδώ και θέλουμε και τη χωρητικότητα διά του κόστους, το οποίο ας το βάλω σαν, να το βάλουμε efficiency κάπως, double, ας το βάλω εψιλον, είναι η χωρητικότητα k volume i διά το cost που έχουμε πιο πάνω. Εδώ μπορεί να είναι και 0 βέβαια, αλλά λογικά δεν θα, δεν θα σκάσει, θα βγάλει να cost και έψιλον. Λοιπόν, νομίζω αυτά είναι για τον κύβο. Αντίστοιχα θέλει και για τη σφαίρα. Πάμε να το τρέξουμε όμως πρώτα με τον κύβο και βλέπουμε. Λοιπόν, αν δούμε τώρα, έχουμε το result στο OK, μας εμφανίζεται κάπως έτσι. Και αυτό, επειδή δεν έχουμε βάλει το new line, θα το βάλω και αυτό. Το ξανά. Κάνω compile, το τρέχω. Cut. Ωραία. Και βλέπουμε η ακτίνα είναι εδώ. Εδώ βγαίνει, βγαίνει να είναι επειδή κάνει διαίρεση με το 0. Έχουμε ένα. Οκ, λογικό.
Okay, μου φαίνονται σωστά. Πάμε και για το... για τη σφαίρα, να κάνουμε το ίδιο. Θα μπορούσαμε ίσως να το τυπώνουμε σειρά με σειρά. Θα το τυπώσω αφού τελειώνει. Τελειώνουν οι μετρικές του κύβου. Θα βάλω εδώ και οι μετρικές της σφαίρας. Και απλά αλλάζουμε τα area και τα volume σε S και τυπώνουμε τα αντίστοιχα S. S area, S volume. Cost. Και δεν πέρασε και το άλλο. Cost και epsilon. Νομίζω αυτά είναι. Ωραία. Ξανακάνω compile. Ωραία, βλέπετε αφού τελειώσουν του κύβου, ξεκινάνε τη σφαίρας. Βλέπετε ότι το efficiency, δηλαδή ο λόγος χωρητικότητας δια του κόστους, ανεβαίνει συνεχώς στον κύβο. Και αυτό διότι η χωρητικότητα αυξάνεται στην τρίτη, ενώ το κόστος αυξάνεται αναλογικά στο τετράγωνο. Επομένως, όσο μεγαλύτερη χωρητικότητα, τόσο μεγαλύτερο όφελος. Γι' αυτό, λοιπόν, όσο μεγαλύτερη η ακτίνα, τόσο και πιο αποδοτική θα είναι η κατασκευή. Στη σφαίρα δεν ισχύει αυτό. Βλέπουμε ότι για ό,τι και να βάλουμε είναι το ίδιο. Γιατί ο λόγος εμβαδού με επιφάνεια στη σφαίρα είναι ίδιος δια τρία. Δηλαδή, είναι σταθερός ο λόγος αυτός και έχουμε ακριβώς την ίδια αποδοτικότητα. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στο να βάλουμε 20.000, να το δοκιμάσουμε ίσως και μπορείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς, να το τρέξετε με QSAB για να δείτε τα αποτελέσματα της επιτάχυνσης. Να το ξαναδείξω μία περιληπτικά από την αρχή και να κλείσουμε εδώ. Λοιπόν, ξαναλέω ότι ο σκοπός είναι να κάνουμε διαχωρισμό τον αρχικό πίνακα, ο οποίος έχει μέγεθος, θα το βάλω 20.000. Και να το χωρίσουμε σε ίσα μέρη. Το αρχείο θα βρίσκεται, αν δεν βάλεις εδώ κάποιο path μπροστά από το όνομα του αρχείου, θα βγει εκεί που είναι και το εκτελέσιμος. Δηλαδή στον ίδιο φάκελο. Εάν βάλεις μπροστά path, π.χ. μπορεί να βάλεις TMP results, να το βάλεις σε κάποιο άλλο path. Αλλά αν βάλεις απλά το όνομά του, θα εμφανιστεί εκεί που είναι και η διαδρομή εκτέλεσης από το πρόγραμμά σου. Δηλαδή, αν κάνεις LS, θα το δεις στον ίδιο φάκελο. Λοιπόν, συνεχίζω. Εδώ έχουμε έναν πίνακα, τον οποίο πρέπει να διαχωρίσουμε σε ίσα μέρη και για να το κάνουμε αυτό, διαιρούμε το μέγεθός του με το μέγεθος των ranks που θα υπολογίζουν. Ναι, εκεί που βρίσκεται το πηγαίο. Συνήθως. Αν το κάνεις με output τον ίδιο φάκελο, ναι. Λοιπόν, άρα ο σκοπός είναι να διαχωρίσουμε αυτόν τον αρχικό πίνακα σε ίσα τμήματα, διαιρώντας το με τον αριθμό των ranks που θα υπολογίζω. Εμείς το τρέξαμε με 3, θα μπορούσαμε να το τρέξουμε και με 5 και με 7 κτλ. Διότι ένα rank αναλαμβάνει να στείλει και να πάρει δεδομένα. Δηλαδή δεν κάνει κάποιο υπολογισμό. Τα υπόλοιπα ranks κάνουν υπολογισμούς. Επομένως, διαιρούμε με όλα τα ranks που έχουμε μείον 1. Οπότε, αφού υπολογίσουμε αυτό το σταθερό μέγεθος chunk size, το γράφουμε έτσι, στο QSAB,
Ναι, παιδιά, για το Q-Sub τώρα. Μισό λίγο να το δοκιμάσω, να το τρέξω κι εγώ. Ίσως δεν δημιουργεί αρχείο, δεν είμαι σίγουρος όμως. Έχω το sub.sh κάπου. Και βάζω θέλει όχι τον πηγαιοκώδικα, το εκτελέσιμο, απλά νομίζω πρέπει να βάλω MPI run μπροστά. Ή όχι. Νομίζω ότι θα βάλω 3 nodes. Ναι, να βγάλουμε και τα GPUs. Αν και νομίζω, παιδιά, δεν θα τρέξει. Θα μπορούσε ίσως να τρέξει αν κάναμε printf και δεν δημιουργούσαμε αρχείο. Δώσε λίγο QStat, Δημήτρη, να δούμε το status. Έχει ολοκληρωθεί λοιπόν η εκτέλεση του 16.5.40. Είναι running τώρα το 16, το άλλο 5.42 γιατί έχει R και το άλλο είναι στο Q. Στη list το 5.41 έχει μπει σε Q, οπότε άμα κάνεις Q.F41 θα δεις γιατί είναι σε λύση αναμονής και δεν εκτελείται. Ενώ έχει εκτελεστεί το επόμενο, το 42. Άρα Q.F στο 16.5.41 για να δούμε το λόγο που δεν εκτελείται. Not running, not enough of the right type of nodes. Μάλλον επειδή ζήτησες πολλά GPUs, γι' αυτό. Άρα σε αυτή την περίπτωση τη δουλειά 541 πρέπει να την απομακρύνεις. QDEL. QDEL, παύλα F, νομίζω, ή κατευθείαν το νούμερο. Μάλλον κατευθείαν το νούμερο 16541. Έχουν ολοκληρωθεί όλα, άρα τα αποτελέσματα να πάση στιγμή θα έρθουν στο Home Directory.
Ήθελε παραπάνω χρόνο εκτέλεσης. Μήπως επειδή κόλλησα το προηγούμενο να το ξαναδοκιμάσω. Ναι, μήπως για την εκτέλεση θέλει παραπάνω ώρα από αυτή που έχει ζητήσει, γιατί είχες βάλει... 30 δευτερόλεπτα έχω βάλει, αλλά ναι. Είναι πέρα αρκετά, πιστεύω, αφού βγαίνει σε ένα δευτερόλεπτο λιγότερο. Δεν ξέρω αν μπορεί να γράψει σε αρχείο μέσω, να γράψουν όλα τα notes σε ένα αρχείο. Θα γίνει πρόβλημα αν πάνε όλα να γράψουν. Κανονικά μόνο ένα note θα πρέπει να γράφει, π.χ. το master note, ή να τα στέλνουν όλοι στο standard output, να μην τα γράφουν σε ένα αρχείο. Απλώς να τα εκτυπώνει ο καθένας, ένα printf στην οθόνη και μετά ας δούμε αυτό το output. Δηλαδή μην γράφουν πολύ στο αρχείο, γιατί θα το κλειδώσει, είναι NFS και θα δημιουργηθεί θέμα. Νομίζω, για να δω λίγο πώς το έχω κάνει, νομίζω ότι γράφω μόνο από το rank 0. Για να δω. Ναι, γράφω μόνο από το 0, άρα θα μπορούσε να το γράψει, ίσως. Να δοκιμάσω άλλη μία. Ίσως για κάποιο λόγο θέλει παραπάνω από το wall time που έχει βάλει. Αν το τρέξω, π.χ. με N6 σε 2. Τοπικά εκτελείται αμέσως σχεδόν. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το αρχείο. Δηλαδή, που γράφουμε αρχείο, ίσως δεν έχει δικαιώματα ο άλλος, το άλλο note να γράψει αρχείο. Αν το rank 0, ας πούμε, είναι σε ένα άλλο note, τι γίνεται. Ίσως θα ήταν καλύτερα να το κάνουμε με printf. Να το γράφουμε στο output. Οπότε, για να δούμε μία με printf, θα σβήσω λίγο εδώ τη διαδικασία με το αρχείο. Θα το βάλω μάλλον σε comment. Και εδώ θα αλλάξω την printf. Θα σβήσω και αυτό, νομίζω θα λένε αρκεί. Και σβήνω και αυτό μαζί με το printf. Δεν το έκανα compile. Σε 2 τελεία, σε output, σε 2. Okay. Μήπως δεν τελειώνει ποτέ, γιατί βλέπω εκτυπώνει συνέχεια νούμερα. Είναι μέχρι το 20.000, γι' αυτό... Ναι, μήπως... δεν θα είναι πάρα πολύ. Εγώ θα έλεγα να βάλεις, ας πούμε, μέχρι π.χ. το 100 να δούμε ότι παίζει και μετά, άμα είναι, το αφήνουμε για 20.000. Οκ, okay, το βάζω 100. Απλά τώρα τα τυπώνει και καθυστερεί παραπάνω. Να. Οκ, okay, τα 100 τα βγάζει. Άρα, κάνω Q-Sub. Το σωστά, νομίζω δεν άλλαξε κάτι. Εγώ πάντως προτείνω στο QSAP κάθε φορά να μάθουν οι φοιτητές να βάζουν CD. Πριν από το MPI RA να βάζουν CD για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε στο directory το σωστό. Άρα να το, πάνω από το MPI RA να βάλει CD directory. Και μετά απλώς MPI RA το σε 2. Να μην το έχουν όλο. Ναι, έτσι. Οκ. Okay. Να σβήσω λίγο για ό,τι αρχείο υπάρχει. Δεν χρειάζεται βέβαια. Το
Το ίδιο κάνει, το ίδιο μάλλον. Ίσως επειδή εδώ έχουμε τρία nodes με δύο επεξεργαστές ανά node. Άρα έχουμε έξι. Ναι, θα έπρεπε να τρέχει λίγα. Να βάλω δύο nodes. Ποιο τα παύλα έφευγα θα έβαζα. Να το δούμε καταρχήν πού εκτελείται, μήπως έχει κάποιο θέμα. Το job ID, ποιο start, για να δούμε ποιο ID θέλουμε. Ποιο start. Θέλουμε το 16545. Μας λέει ότι έχει ξεκινήσει η εργασία αυτή στο 545. Εκτελείται στο πλειάδες, στο exec host. Πλειάδες, Mach 2. Ναι. Μπορεί, για παράδειγμα, το Mach 2 αυτή τη στιγμή να υπολειτουργεί και γι' αυτό να κολλάει όλο το σύστημα. Ενδεχομένως, μπορεί να γίνεται και αυτό. Εγώ θα έβαζα στο QSAP να επιλέξεις κάποιο μεγαλύτερο μηχάνημα, δηλαδή να βάλεις, για παράδειγμα, δύο nodes με PPN 8, όχι δύο, ώστε 8 πάμε στα μεγάλα, ας πούμε, μηχανήματα. Για δες το έτσι, κάνε αυτό ένα QSAP και να δούμε σε ποια μηχανήματα δεν πρέπει να επιλεχθεί το Mach 2. Ίσως το Mach 2, επειδή είναι πολύ παλιό μηχάνημα που έχει κούντα μόνο, δημιουργεί αυτό το θέμα. Α, νομίζω βγήκε και το προηγούμενο. Εκτός αν, για να δω. Να, το 45 ήταν το πριν, μου λέει exit time, wall time, ok, και το 46. Α, το 46 βγαίνει, ok. Ναι, άρα το Mach 2, όπως είπα εγώ, επειδή είναι πολύ παλιό μηχάνημα, ναι, ναι, έχει κάποιο θέμα. Ok. Εντάξει, οκ, okay, νομίζω είμαστε εντάξει. Στο τέλος τα μηδενικά είναι σωστά που εμφανίζονται. Βλέπω 90. Μάλλον η διαίρεση δεν ήταν τέλεια. Επειδή βάλαμε 16, είναι 15, γίνεται 100 δια 15, νομίζω. Οπότε αυτά μένουν εκτός. Δεν έγινε ο αριθμός. Το chunk size δηλαδή δεν βγαίνει σωστά. Γι' αυτό θα έπρεπε να μπει και έξτρα κώδικας που τα τελευταία remainder να τα εκτελεί κάποιος από όλους. Τώρα βλέπουμε, ναι, εδώ ότι δεν ελέγχθησαν όλα πράγματα, γιατί το chunk size δεν διαιρείται ακριβώς. Οπότε στο τέλος έχεις υπολογίσει με chunk size επί rank, θα δεις ως ποιο νούμερο φτάνουμε. Π.χ. φτάνουμε μέχρι το 90 για παράδειγμα. Και κάνεις το remainder. Τα remainder, ας πούμε, τα συνολικά 100 μείον αυτό που έχεις υπολογίσει, τα 10 αυτά νούμερα, τα αναθέτεις στο τελευταίο να τα υλοποιήσει. Οκ, okay, ναι, δεν το κάνουμε. Λοιπόν, για το QSub, παιδιά, ξαναλέω, φτιάχνουμε ένα σκριπτάκι, το sub.sh, βάζουμε μέσα κάποιες παραμέτρους για το PBS, το όνομα του job, που θέλουμε να κάνει join, το output και το error, πόσα nodes, πόσους επεξεργαστές ανά node, το hold time, ένας εκτιμόμενος χρόνος που περιμένουμε να τελειώσει, εδώ έχουμε πάλι 30 δευτερόλεπτα, κάνουμε αλλάζουμε το current directory με το directory που βρισκόμαστε, που έχουμε το εκτελέσιμό μας, και στη συνέχεια κάνουμε MPI run με το όνομα από το εκτελέσιμο. Και στη συνέχεια, αφού φτιάξουμε αυτό το σκριπτάκι, κάνουμε QSub και βάζουμε παράμετρο το sub.sh. Και αφού τρέξει, θα μας βγάλει στο ίδιο φάκελο ένα αρχείο που είναι το όνομα του job και το output με το ID μαζί. Οπότε μπορούμε να το διαβάσουμε και να δούμε το αποτέλεσμα από το πρόγραμμα που τρέξαμε. Υπάρχει και στο φυλάδιο όλο αυτό για το QSub, στο φυλάδιο σχετικά με το MTL. MTL exercise, δηλαδή εβδομάδα πρώτη και δεύτερη που έχει για αυτό το φυλάδιο, έχει ακριβώς η σύνταξη για το QSub και είναι υποχρεωτικό να το διαβάσουν, γιατί όλα τα MPS θα είναι πάντα με QSub και θα πρέπει να ξέρουν ότι τροποποιούν, μην έχουν ένα QSub και το ίδιο λειτουργεί και το έχουν παντού, γιατί μπορούμε να πούμε να κάνετε την αλλαγή αυτή. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να επεμβαίνουν πάνω σε αυτό το αρχείο, να το κάνουν edit και να το αλλάζουν. Πρέπει να ξέρουν το φυλάδιο λοιπόν που αναγράφεται το many core, ενώ τα 6 που αναφέρει το QSub. Okay.
Λοιπόν, μένω ακόμα 1-2 λεπτά να μου πείτε απορίες σχετικά με αυτό το 12 και κλείνουμε για σήμερα. Στο 3-14 βάζω το F στο τέλος για να καταλάβει ο compiler ότι θέλω float. Τώρα δεν ξέρω, γιατί κάποιες φορές, ας πούμε, αν βάλουμε ακέραιο, απλά ένα ακέραιο, ίσως το αλλάζει αυτόματα. Σταμάτησα λοιπόν πριν σε αυτό το σημείο, εδώ που βρίσκομαι στο rank 0, αρχικοποιώ τον πίνακα, βάζω σε κάθε θέση του μία τιμή και στη συνέχεια δημιουργώ μικρούς πίνακες από μου, με μέγεθος chunk size, τους πίνακες τους έχω ονομάσει array to send, και σε αυτούς τους μικρούς πίνακες που έχουν μέγεθος chunk size βάζω τμήματα από το vector κάθε φορά. Οπότε κατασκευάζω κάθε φορά, αρχικοποιώ τον πίνακα array to send, στέλνω το δεδομένο του και στη συνέχεια αλλάζω το index που βρίσκεται πάνω από όλες τις for για να μην χάσω κάποια σειρά στο αρχικό vector. Αφού λοιπόν στείλω όλα τα δεδομένα στα υπόλοιπα ranks με την MPI send, κάνω receive από τα υπόλοιπα ranks, βλέπουμε έχουμε world rank μεγαλύτερο του 0, και αφού κάνω receive αυτόν τον πίνακα, αρχίζω και υπολογίζω τις μετρικές όπως εμβαδό, όγκο κύβου και εμβαδό, όγκο σφαίρας αντίστοιχα, με βάση τους τύπους που μας δίνει άσκηση. Τους αποθηκεύω σε προσωρινούς πίνακες που βρίσκονται μέσα στα rank και τους στέλνω ξανά πίσω στο 0 rank. Βάζω και ένα tag αντίστοιχα διαφορετικό για το κάθε ένα και θα κάνω receive ξανά από το 0, το οποίο γίνεται εδώ, σε αυτό εδώ το κομμάτι. Οπότε πάλι δημιουργώ προσωρινούς πίνακες, τους οποίους μετά ενσωματώνω τους μεγάλους πίνακες που έχουν μέγεθος, το μέγεθος του vector. Και ουσιαστικά αφού κάνω receive κατά σειρά πάλι με το tag τους μικρούς πίνακες, τους βάζω τμηματικά και δημιουργώ τους μεγάλους πίνακες. Έχω όλους τους υπολογισμούς και πλέον μπορώ να τυπώσω μετρικές με τη σειρά με την οποία μας τη ζητάει η άσκηση. Όλα αυτά γίνονται στο rank 0. Όλα τα υπόλοιπα, καθαρά δηλαδή οι υπολογισμοί, γίνονται στα υπόλοιπα ranks. Οπότε το δύσκολο θεωρώ για αυτή την άσκηση είναι να υπολογίσετε το chunk size και να χωρίσετε τον αρχικό πίνακα vector σε ίσα επιμέρους κομμάτια τα οποία θα τα αναθέσετε σε κάθε rank. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, πες. Αυτό κομμάτι που τους μικρούς πίνακες τους αναθέτουμε στους μεγάλους πίνακες, λίγο το ξαναεξηγείτε εκεί με το chunk size, λοιπόν, μέσα στη for. Μάλλον εννοείς εδώ, κάνω receive τους πίνακες που παίρνουμε από το κάθε rank, οι οποίοι αντιστοιχούν στο κομμάτι που αναθέσαμε στο rank, και μετά προσπαθώ να τους βάλω στους μεγάλους πίνακες, και η area και η volume και τα λοιπά. Για να το κάνω αυτό, παίρνω κάθε ένα στοιχείο από τους μικρούς πίνακες και το βάζω στην αντίστοιχη θέση που θα έχει στο μεγάλο πίνακα. Δηλαδή, ξεκινάω από 0 έως chunk size, βάζω στο index από 0 έως chunk size την τιμή του και στη συνέχεια αυξάνω το index κατά ένα κάθε φορά και συνεχίζω να γράφω στον ίδιο πίνακα αλλά από το σημείο που σταμάτησα πριν. Οπότε ουσιαστικά δεν γράφω πάνω στο ίδιο, συνεχίζω να γράφω έως ότε συμπληρωθεί ο πίνακας και η area, ο αρχικός δηλαδή.
Δηλαδή, το μυστικό, ναι. Δηλαδή τους μικρούς πίνακες τους χρησιμοποιώ. Για τους μεγάλους, για ποιο λόγο είπαμε? Θα πρέπει εσύ ουσιαστικά έχεις μοιράσει την αρχική πληροφορία που έχεις σε ίσα τμήματα, τα οποία τα στέλνεις στο RAN. Αυτή η πληροφορία μετά έρχεται πάλι σε ίσα τμήματα, αλλά εσύ θέλεις να τη βάλεις στον αρχικό πίνακα. Δηλαδή να ενώσεις όλα αυτά τα ίσα τμήματα και να δημιουργήσεις τον αρχικό πίνακα από 1 έως 20.000, μας λέει η άσκηση. Δηλαδή ενώ έχεις πολλούς μικρούς πίνακες από 1 έως chunk size, εσύ θες τον αρχικό πίνακα από 1 έως 20.000 για να βγάλεις τα αποτελέσματα. Θέλω από 1 έως 20.000, απλώς σπαστά σε μικρούς πίνακες, χρησιμοποιώντας τους μικρούς πίνακες, σωστά? Ναι, ενώνεις όλους αυτούς τους μικρούς πίνακες που έρχονται από τα ranks και τα βάζεις στους μεγάλους πίνακες που έχουμε για την κάθε μετρική. Ουσιαστικά κάνεις δηλαδή το ανάποδο από ό,τι κάναμε εδώ πάνω που τα σπάσαμε. Τώρα, αν μπορούσα να το εξηγήσω κάπως γραφικά... Μπορείς να κάνεις share ένα whiteboard και να ζωγραφίσεις, άμα θέλεις. Annotate, δεν ξέρω τι κάνει. Ναι, έχει και annotate, ναι. Απλώς πρέπει να αλλάξει χρώμα, να είναι άσπρο π.χ. Okay. Ας πούμε, για παράδειγμα, αυτός είναι ο αρχικός πίνακας και το χωρίζουμε σε chunks, ας πούμε, σε ίσα μέρη. Το κάθε ένα από αυτά θα πάει στο rank, για παράδειγμα αυτό το πρώτο. Ας πούμε ότι από εδώ είναι 1 και εδώ είναι 5 και εδώ είναι 10 κτλ. Θα στέλνετε αυτό στο κάθε rank, αυτό το κομμάτι μόνο, και στο τέλος θα παίρνουμε όλα αυτά τα μικρά κομμάτια και θα τα συνθέσουμε ώστε να δημιουργηθεί πάλι αυτό. Οπότε γι' αυτό δεν μηδενίζουμε το index εδώ. Το έχουμε εκτός της for, ώστε να ξέρουμε σε ποιο σημείο σταματήσαμε. Π.χ. αν σταματήσουμε στο 5, μετά συνεχίζουμε έως το 10. Και μετά συνεχίζουμε ώστε να συμπληρωθεί ο αρχικός πίνακας. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, για σήμερα. Όσοι έχετε ακόμα απορίες, μπορείτε να μου στείλετε και στο mail. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ. Ίσως για την επόμενη εβδομάδα, επειδή είναι μεγάλη εβδομάδα, μπορεί να μην γίνει μάθημα. Okay. Βασικά, θα τα ξαναπούμε όταν έχει μάθημα το Πανεπιστήμιο. Αν τώρα αποφασίσει το Πανεπιστήμιο να ανοίξει μεγάλη εβδομάδα, τότε θα έχει σεμινάριο. Αλλιώς, υπάρχει συζήτηση για τη δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα, οπότε τότε ίσως. Αλλά όταν θα έχετε μαθήματα, τηλεμαθήματα, τότε θα γίνουν σεμινάρια. Αν δεν υπάρχουν τηλεμαθήματα, δεν θα γίνουν αυτά τα φροντιστηριακά εργαστήρια που έχουμε. Θα βγει ανακοίνωση όμως στο E-Class, αν είναι να γίνουν. Ωραία, όταν είναι θα βγάλω ανακοίνωση για να είμαστε και πιο σίγουροι. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.